Τσουχτερά πρόστιμα μοιράζει η Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου για τα ακαθάριστα οικόπεδα, τα οποία εν μέσω αντιπυρικής περιόδου λειτουργούν ως βραδιφλεγείς βόμβες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το συνολικό ύψος των προστίμων αγγίζει τα 20.000 ευρώ. Μέχρι τώρα έχουν ελεγχθεί περίπου 300 οικόπεδα ακάθαρτα. Από αυτά τα 118 καθαρίστηκαν αμέσως από τους ιδιοκτήτες τους. Τα υπόλοιπα που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη έχουν επιβληθεί συνολικά 255 παραβάσεις κατά ιδιοκτητών και κάποια άλλα συνεχίζεται το έλεγχος για τον εντοπισμό των υπεύθυνων ιδιοκτητών τους. Μέχρι τώρα συνολικά τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. Μεγάλος κίνδυνος τα ακαθάριστα οικόπεδα σε πολλές γειτονιές του Ηρακλείου σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τη φετινή αντιπυρική περίοδο η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη, ενώ και οι περισσότεροι πολίτες εμφανίζονται πιο ευαισθητοποιημένοι, ακολουθώντας τις συστάσεις των αρχών. Η φετινή αντιπυρική περίοδος και σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας, η κατάσταση είναι καλύτερη από την προηγούμενη αντιπυρική περίοδο. Δεν αποτελεί αυτό σκοπό της Δημοτικής Αστυνομίας η επιβολή προστίμων για τα ακάθαρτα οικόπεδα. Σκοπός είναι να συνετιστεί ο ιδιοκτήτης, να ευαισθητοποιηθεί και να προβεί έγκαιρα στον καθαρισμό του. Με στόχο τη θωράκιση από τις πυρκαγιές, η νέα πυροσβεστική διάταξη θέτει αυστηρότερα κριτήρια, με το κατώτερο πρόστιμο σε βάρος ιδιοκτητών ακαθάριστων οικοπαίδων να είναι 200 ευρώ. Το πρόστιμο που επιβάλλεται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης οικοπαίδου εντός οικισμού δεν φροντίσει για την καθαριότητά του είναι 0,5 ευρώ το τετραγωνικό. Όμως η πυροσβεστική διάταξη, αυστηροποιούμενη για τη νέα αντιπυρική περίοδο, ορίζει ότι το κατώτερο πρόστιμο ανεξάρτητα εμβαδού οικοπαίδου είναι 200 ευρώ. Η Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου τονίζει ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να συντηρούν καθαρούς τους οικοπαιδικούς τους χώρους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως 31 Οκτωβρίου.